φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ορφέας TV και σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Ώρα δράσης». Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το θαλάσσιο δίκαιο. Κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή θα αναφερθούμε σε αυτό σε μια σειρά εκπομπών. Το δεύτερο μέρος λοιπόν αυτής της αναδρομής σήμερα. Μαζί μας, όπως και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι η υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Σμαράγδη Μαρία Παπαδάκη. Κυρία Παπαδάκη, είναι πάντα χαρά για μας να σας έχουμε στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Η χαρά είναι δική μου. Τιμή μου που με καλέτε. Κυρία Παπαδάκη, όπως προείπα στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίσαμε την ιστορική μας αναδρομή που αφορά το θαλάσσιο δίκαιο από τις απαρχές του 17ου αιώνα και φτάνουμε έως το 1945 με το λεγόμενο κίνημα της Ανοιχτής Θάλασσας. Αντί του αρχικού δόγματος για την Ανοιχτή Θάλασσα. Ναι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Όντως έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος. Τρία θα είναι τα μέρη της ιστορικής αναδρομής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το στο δεύτερο μέρος αυτό που αναλύουμε. Και όντως θα πρέπει να θυμηθούμε, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι πρώτος εκείνος που μίλησε για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ήταν ο Ολλανδός Ούγκο Γκρότιους, γεννημένος στην Ολλανδία, όπως είπα, το 1583 και πέθανε το 1645. Ήταν θεολόγος, ιστορικός, ποιητής, αλλά και νομικός. Στα βιβλία που έγραψε για νομική θεωρία ότι οι θάλασσες δεν ανήκουν σε κανένα αποκλειστικά, ούτε σε άνθρωπο, αλλά ούτε και σε κανένα κράτος, και είναι η φύση της θάλασσας, γράφει, είναι ατελείωτη και είναι η φύση της τέτοια δόγμα, καθώς η ιστορία των θρησκειών προσπαθεί να εξηγήσει τα θέματα της θάλασσας ως πηγή ζωής και θανάτου. Να σημειώσω εδώ ότι ο Ούγκο Γκρότιους ήταν και θεολόγος. Μετά λοιπόν είχαν οι επόμενοι διεθνολόγοι, πήραν τη σκητάλη, ενστερνίστηκαν τις αρχές αυτές τις οποίες είχε παραθέσει ο Ούγκο Γκρότιους όσον αφορά για τη θάλασσα, και είναι ως ο βασικός θεσμός λοιπόν αυτό η αρχή της ελεύθερης θάλασσας, του κλασικού διεθνούς δικαίου έως και το έτος 1945. Είναι η εποχή όπου ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν το 1945 στην Αμερική αποφάσισε μονομερός να θεσπίσει κάτι, πιεζόμενος από τις τότε γνωστές και σημερινές ακόμα μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς έπαιζαν, είναι γνωστό ότι τα παιχνίδια της πολιτικής είναι βασισμένα πάνω σε χρήμα το οποίο δίνεται μέσω αυτών των μεγάλων εταιριών, είτε για να βγουν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε να δημιουργηθούν μεγάλα έργα και να χρηματοδοτηθεί ο κάθε εκλογικός αγώνας. Πίεζουν όμως τον πρόεδρο να περάσει ένα νομοθέτημα ώστε να μπορέσουν να έχουν απολαβές που αφορούν στα πετρέλαια. Έτσι ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν, για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα, αποφασίζει μονομερώς για την Αμερική να εκμεταλλεύονται τα πετρέλαια και τα αέρια της υπηρετικής τους υφαλοκρηπίδας και έξω από τα όρια της Αιγυαλίτιδας ζώνης. Αποφασίζει μονομερώς, στάθηκα ναι, και έτσι λιγότι, αποφασίζει μονομερώς προκειμένου να ικανοποιήσει και να εξασφαλίσει τα επερχόμενα κέρδη και την αύξηση της πίτας στα ποσοστά των εταιριών αυτών. Τα συμφέροντα πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό συνέβη στις 28 Ιανουαρίου του 1945, κυρία Τσιριγότη. Κυρία Παπαδάκη, για λόγους συνοχής του θέματος μας με προηγούμενες εκπομπές, θα ήθελα να μας υπενθυμίσετε τον ορισμό του θαλάσσιου δικαίου στο οποίο κάνουμε ιστορική αναδρομή σήμερα. Ναι, να πούμε στον κόσμο ότι θαλάσσιο δίκαιο είναι το σύνολο των νόμων και των κανόνων του διεθνούς δικαίου που ρυθμίζουν τις εξουσίες των κρατών μέσα στη θάλασσα και στους ωκεανούς. Εξουσίες των κρατών, ακούσαμε με μονομερείς αποφάσεις, υπέρ των μικρών φυσικά και όχι, υπέρ των ισχυρών. Είναι να διερωτάται κανείς πού είναι ο πολιτισμός, άραγε, πού είναι η δημοκρατία, άραγε. Είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απασχολήσουν τον κόσμο. Φυσικά οι διεκδικήσεις των και των άλλων κρατών, μετά που συνέβη αυτό, κυρία Τσιριγότη,
άρχισαν να πληθαίνουν και, τα, και άλλα παράκτια κράτη είχαν συμφέροντα τέτοια με διάφορες εταιρείες και φυσικά θα ήθελαν και εκείνοι να κάνουν προεκτάσεις και άρχισε με ένας στόχος από πόλεμος, απλά τα συμφέροντα ήταν συνεχώς όλο και αυξανόμενα και άρχισαν να έχουν και συγκρούσεις μεταξύ τους, ούτως ώστε ο καθένας να μπορέσει να αποκτήσει ένα μεγαλύτερο και ένα καλύτερο ποσοστό όσον αφορά τη δική του τη θάλασσα, αυτές που ήταν μπροστά από τα κράτη τα παράκτια αυτά. Διεκδικούσαν λοιπόν πλέον μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις και αναπόφευκτα, όπως είπα, υπήρξαν και διενέξεις και διεκδικήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό τον λόγο έπρεπε να δημιουργηθεί, ώστε να καταναλωνιστούν όλα αυτά και να υπάρχει μια καλύτερη εύρυθμη λειτουργία, να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νόμων για καλύτερη χρήση και διαχείριση των πόρων της θάλασσας και των ωκεανών για να σταματήσουν οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των κρατών. Έγινε όμως έτσι. Υπέρ ποιον πάλι, πάλι υπέρ των ισχυρών, δεν είναι άδικο. Κυρία Παπαδάκη, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Φίλοι μου, σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Ένα μικρό διάλειμμα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasy.com. Φίλοι μου, ξανά μαζί στο στούντιο του Ορφέας TV, στην εκπομπή Ώρα Δράσης. Η ιστορική αναδρομή για το θαλάσσιο δίκαιο είναι το θέμα της εκπομπής μας και μαζί μας έχουμε την υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Σμαράγδη Μαρία Παπαδάκη. Κυρία Παπαδάκη, ποια λοιπόν είναι τώρα η ιστορική εξέλιξη ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νόμων για τη διαχείριση των θαλασσών μετά από όλα αυτά που μας είπατε? Όντως, όπως είπαμε ότι τα συμφέροντα ήταν πολύ μεγάλα, διενέξεις πολλές, τα ζητούμενα πολλά από διάφορα παράκτια κράτη και υποχρεωτικά, έπρεπε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νόμων ώστε να κάνει τη λειτουργία πιο εύρυθμη για όλα τα κράτη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνδιάσκεψη που έγινε στην κοινωνία τότε των εθνών, δεν υπήρχε τότε ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ήταν ένας οργανισμός, κοινωνία των εθνών όπως λεγότανε. Ερχόμαστε λοιπόν στη Βαρκελόνη το 1921. Τι συνέβη στη Βαρκελόνη, κυρία Παπαδάκη? Να πω ξανά ότι στην κοινωνία των εθνών η συνδιάσκεψη της Βαρκελόνης το 1921 είχε σαν αποτέλεσμα να προκύψουν δύο συμβάσεις. Η μία αφορούσε στην ελευθερία της διαμετακόμισης των φορτίων από το ένα λιμάνι στο άλλο, από τη μία χώρα στην άλλη, και η δεύτερη αφορούσε στο καθεστώς των διεθνών ναυτικών υδάτων. Ερχόμαστε λίγο πιο μετά, το 1923, πλέον στη συνδιάσκεψη της Γενέβης, όπου εκεί γίνεται η κωδικοποίηση του διεθνούς καθεστώτος των θαλασσίων λιμένων. Λίγο αργότερα, το 1930, στο συνέδριο της Χάγης, 40 κράτη μεταξύ άλλων συζήτησαν και κατέληξαν σε κάποια κοινά αποδεκτά σημεία όσον αφορούν στην έκταση της Αιγαλίτιδας ζώνης. Παλιά η αρχή που επικρατούσε ήταν η βολή των κανονιών, δηλαδή πώς μετρούσαν την Αιγαλίτιδα ζώνη, δηλαδή τη ζώνη αμέσως μετά τις ακτές ενός κράτους, ήταν όταν έστειναν ένα κανόνι στις ακτές και γινόταν μία βολή,
το μήκος που έφτανε η βολή ήταν τα 3 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν 3 ναυτικά μίλια το εύρος της Αιγαλίτιδας ζώνης. Και να θυμίσουμε εδώ ότι ένα ναυτικό μίλι είναι 1852 μέτρα. Σε αυτό λοιπόν το συνέδριο της Χάγης δυστυχώς δεν υπήρξε καμία συμφωνία μεταξύ των κρατών. Ερχόμαστε λίγο πιο μετά, πλέον στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και όχι στην Κοινωνία των Εθνών, στο γνωστό μας ΟΗΕ, όπου στις 21 Δεκάτου του 1947 ιδρύεται η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου, έχοντας υπόψη ως βάση την αρχή της ελευθερίας της Ανοιχτής Θάλασσας και έχοντας αποτελέσματα και εξελίξεις διεκδικήσεων μετά τη διακήρυξη του Προέδρου Τρούμαν. Είπαμε προηγουμένως ότι πολλά παράκτια κράτη παγκοσμίως ζητούσαν και ήθελαν περισσότερες μεγαλύτερες εκτάσεις στη θάλασσα ώστε να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα τα συμφέροντά τους. Σε αυτήν λοιπόν τις εργασίες των ΟΗΕ το 1947 προέκυψαν και άλλα θέματα τα οποία μπήκαν στο τραπέζι, όπως ήταν το καθεστώς για την Αιγαλίτιδα ζώνη, τα θέματα της αλληλείας, τα θέματα της διατήρησης των βιολογικών πηγών της Ανοιχτής Θάλασσας, το καθεστώς της υπερωτικής υφαλοκρηπίδας. Αργότερα, στο 1958, πλέον εδώ, στην πρώτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ, που έγινε στη Γενέβη το 1958, αργότερα ξανά το 1960 με τη δεύτερη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ και αργότερα στο Montego Bay ως η τρίτη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ το 1982, πάρθηκαν αποφάσεις για πολύ περισσότερα πράγματα με συμμετοχές άλλοτε πολυπληθείς και άλλοτε ολιγομερείς, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της ιστορικής αναδρομής που κάναμε, κυρία Τσιριγότη, διότι θα μιλήσουμε για συμβάσεις οι οποίες μέχρι τις ημέρες μας ισχύουν και διέπουν το καθεστώς και τις αρχές της Ανοιχτής Θάλασσας. Και όλες αυτές οι συμβάσεις είναι αυτές που μας δημιουργούν τα προβλήματα που έχουμε ακριβώς σήμερα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Κυρία Παπαδάκη, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, ακούγεται ότι ίσως έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι έτοιμη για τον εκλογικό αγώνα που πιθανόν είναι πρωτοπυλών? Ναι, όντως έτσι συζητείτε ότι μπορεί να έχουμε εξελίξεις και να έχουμε εκλογές προς το τέλος του χρόνου. Η Ελλήνων Συνέλευση, κυρία Τσιριγότη, είναι οργανωμένη, είναι συντεταγμένη και έτοιμη για κάθε πρόκληση που μπορεί να παρουσιαστεί. Πραγματικά με τα γραφεία της, με όλα της τα επιτελεία, με τους υποψήφιους βουλευτές της, με τις οργανώσεις της, τα γραφεία της, τα κεντρικές, στις περιφερειακές διοικήσεις και τα πάντα. Έχοντας αναδιοργανωθεί πλήρως και έχοντας καινοτομήσει σε πολλά σημεία, ακόμα και την παροχή κινητών γραφείων, αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνουν ανακοινώσεις αργότερα, θα δούμε τη δύναμη και το εύρος της Ελλήνων Συνέλευσης σε όλη την επικράτεια. Έχω την τιμή να είμαι υποψήφια βουλευτής στην ΑΛΦΑ Αθηνών με την Ελλήνων Συνέλευση. Εδώ είναι ο μοναδικός οργανισμός όπου πραγματικά μιλάμε για ελευθερία του ανθρώπου, του πραγματικού πολίτη. Είναι ο μοναδικός οργανισμός και καμία άλλη πολιτικό συνδυασμός δεν μπορεί να έχει τα προνόμια που έχει καταρτήσει και έχει εγγυηθεί και είναι αδιαφυσβήτητα για όλους τους Έλληνες πολίτες ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Αρτέμης Όρας. Ο πρόεδρος και όλοι οι Ελληνοσυνέλευσης και οι βουλευτές καλούν όλο τον κόσμο σε ένωση. Με την ένωσή μας μπορούμε πραγματικά να μπορέσουμε να πάρουμε τη ζωή μας ξανά πίσω στα χέρια μας και να μείνουν στην άκρη όλοι εκείνοι οι νανίσκοι, εκείνοι οι ηγετίσκοι που μας έχουν φέρει σε αυτή την τραγική κατάσταση, να φοβόμαστε για το αύριο, να μην γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος το τι θα έρθει στο τραπέζι του στο σήμερα, άγνωστο το μέλλον για τα παιδιά μας. Είναι μια καταστροφή, οι πέτοι γνωρίζουν ποιοι είναι, ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά το τι έχει συμβεί και θα πω ότι το ευίωνο είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι έχουν καταλάβει το τι ακριβώς μας έχουν κάνει και πώς μας το έχουν κάνει. Μέσα από τα βίντεο τους οι υποψήφιοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης με πολύ μεγάλο κόπο έχουν βαλθεί μετά από οδηγία του Προέδρου Αρτεμισόρα
να παρουσιάσουν στον κόσμο την αλήθεια μέσα από ανασκαφή πραγματικά εκβαθέων έρευνα, ώστε να παρουσιαστούν στοιχεία και να βγουν στο φως πράγματα που κανείς δεν μιλάει. Οι τηλεοράσεις δεν μιλούν, κανείς δεν μιλάει, και όμως όλοι έχουμε έρθει σε αυτά τα εκτρά αποτελέσματα που βλέπουμε, που ζούμε, και ξαφνικά βλέπουμε τους φίλους μας και καλούς γείτονές μας να αλαλάζουν στις τηλεοράσεις και να περιέχονται όλα μέσα σε ένα περίεργο θέατρο. Εδώ λοιπόν οι Έλληνες θα πρέπει να ενωθούν. Αυτό κάνουν, καθημερινά το κάνουν, και καλό και τους υπόλοιπους που δεν το έχετε κάνει μέχρι στιγμής να έρθετε όλοι μαζί κοντά μας και ενωμένοι να μπορέσουμε πραγματικά να συγκροτήσουμε την πραγματική sovereign δημοκρατία που αφορά στην πολιτεία, τον Έλληνα πολίτη και τον άνθρωπο. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Στη διάθεσή μας και εγώ και όλα τα επιτελεία της Ελλήνων Συνέλευσης είναι αποκλειστικά από εμάς για σας και εσείς για εμάς. Καλώς ένωση λοιπόν μέχρι το τέλος. Για μας είναι ένας συνεχής αγώνας που δεν σταματάει, ούτε και πρόκειται να σταματήσει. Για μας ξεκάθαρα υπάρχει μόνο η νίκη. Σας ευχαριστώ. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τιμή μου. Φίλοι μου, εμείς θα είμαστε μαζί σε μια επόμενη εκπομπή. Γεια σας.